Η Υφυπουργό Παιδεία και Θρησκευμάτων και η υποψήφια βουλευτή Νομού Μαγνησία Δέτα Μακρύ, συνεχίζοντα το θεσμικό έργο τη λίγε μόνο ημέρε πριν τι εκλογέ, υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασία με την Πρόεδρο τη Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίε, κυρία Καριοφίλη, στα γραφεία τη Διεθνή Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Μαγνησία, παρουσία του Διευθυντή τη Διεθνή Δευτεροβάθμια, κυρίου Σαβελίδη και εκπροσώπων των Συλλόγων Αμαία Μαγνησία. Η Υφυπουργό Παιδεία αρμόδια για την ειδική αγωγή για τον σχολικό αθλητισμό δήλωσε εξαιρετικά ικανοποιημένη που σε συνέχεια του πρωτοποριακού πρωτοκόλου συνεργασία που υπέγραψε την Τετάρτη 29 Μαρτίου με τον πρόεδρο τη Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με αμαξίδιο, κ. Περδίκη, βρέθηκε στην ευχάριστη θέση να υπογράψει και το νέο κομβική σημασία μνημόνιο με την ΕΑΟΜ ΑΜΕΑ ώστε να συμπεριληφθεί το σύνολο των μαθητών και μαθητριών με αναπηρία. Όχι μόνο εκείνων με κινητική αναπηρία, στην προσπάθεια τη ευαισθητοποίηση τη ελληνική κοινωνία για την ολοένα και μεγαλύτερη ενεργό συμμετοχή των μαθητών στον αθλητισμό, με προτεραιότητα στη συνεργασία για την ανάπτυξη κοινών σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων και αγώνων, τη μεταφορά τεχνογνωσία, ιδίω από την πλευρά τη Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίε προ το Υπουργείο Παιδεία και Θρησκευμάτων, τη διοργάνωση από κοινού εκπαιδευτικών, επιστημονικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την αξιολόγηση των υλοποιούμενων δράσεων και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του, καθώ και τη συνεργασία στην οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωση κατά προτεραιότητα εκπαιδευτικού φυσική αγωγή. Η εκπαιδευτική και αθλητική συνεργασία του Υπουργείου με την ΕΑΟ ΜΑΜΕΑ προσβλέπει στη δημιουργία νέων προοπτικών για τον αθλητισμό με αναπηρία. Επιπρόσθετα, η συνεργασία στην ενημέρωση και τη συμμετοχή μαθητών μέσω τη Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίε σε αθλητικέ δράσει και αγώνε και η διασύνδεση με επιστημονικού, επαγγελματικού και εκπαιδευτικού φορεί Εστιάζει στην εφαρμογή τη εκπαιδευτική πολιτική τη φυσική αγωγή, τη αθλητική παιδεία και δραστηριότητα σε όλε τι βαθμίδε τη εκπαίδευση. Η Υφυπουργό Παιδεία ευχαρίστησε την Πρόεδρο τη Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, κυρία Καριοφίλη, και ευχήθηκε καλή δύναμη και καλή επιτυχία στη συνεργασία που ξεκινά και στοχεύει στην ενταξιακή εκπαίδευση, τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα στο σχολικό περιβάλλον χωρί περιορισμού και αποκλεισμού.